είναι μια κατάσταση η οποία είναι οριακή, στην οποία θα πρέπει άμεσα να δοθούν λύσεις και οι λύσεις είναι συγκεκριμένες πλέον. Δεν είναι θεωρητικές, είναι πρακτικές με την πρόσληψη συγκεκριμένου προσωπικού. Σε απόγνωση χιλιάδες ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του ΙΚΑ. Δεν υπάρχει και γιατρός. Περιμένεις να έρθει ο γιατρός που σου λένε 8.30 και έρχεται στις 1 ή στις 2. Δεν είναι βασικά δηλαδή του. Απλά δεν υπάρχει σύστημα. Καθένας περιμένει εδώ από τις 6 ώρα το πρωί. Αυτά τα ζητήματα τα οποία τα έχουμε αναδείξει, περιμένουμε να ευαισθητοποιήσουν κάποιους οι οποίοι θα πάρουν τις αποφάσεις τις σωστές, τις συγκεκριμένες, σύμφωνα με την υπάρχουσα πραγματικότητα και όχι σχεδιασμούς επί χάρτου. Δεν μπορείς να κλείνεσαι σε ένα γραφείο, να κάνεις σχεδιασμούς επί χάρτου για την πρωτοβάθμια περίθαλψη και για το πώς θα είναι το αύριο αυτής της πρωτοβάθμιας περίθαλψης και να αγνοείς την πραγματικότητα η οποία τρέχει καθημερινά. Λοιπόν, ας αφήσουμε αυτούς τους σχεδιασμούς και εδώ και τώρα κάποιοι να αποφασίσουν να αναπληρώσουν το επιστημονικό προσωπικό το οποίο έχει χαθεί. 40 γιατροί όταν λείπουν σημαίνει ότι έχει κλείσει ένα ΙΚΑ, ένα συγκεκριμένο ΙΚΑ. Σύμφωνα με τους νοσοκομιακούς γιατρούς του ΙΚΑ, μέχρι σήμερα η διοίκηση του Ιδρύματος δεν έχει ανανεώσει τις συμβάσεις των οικογενειακών γιατρών, με αποτέλεσμα όσοι θέλουν να κάνουν κάποια εξέταση, να γράψουν φάρμακα, να πρέπει να πηγαίνουν σε κεντρικά καταστήματα κάθε περιοχής ή σε υποκαταστήματα. Έτσι παρατηρείται το φαινόμενο να δημιουργούνται ατελείωτες ουρές από κόσμο στα σημεία αυτά, οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι να πηγαίνουν από τις 3 τα ξημερώματα για να μπορέσουν να κάνουν τη δουλειά τους και φυσικά να γίνεται πανδαιμόνιο. Λάθη γίνεται, εντάξει, ανθρώποι να είναι, υπομονή θέλει. Καμιά φορά ανθρώποι είναι, βέβαια, άμα είμαστε και πολλοί, τι να κάνουν και για αυτοί. Ανθρώποι είναι. Το λάθος γίνεται. Βεβαίως γίνεται. Πώς μπορούμε να πούμε και εμείς δεν κάνουμε λάθη και εσείς δεν κάνετε, όλος ο κόσμος κάνει. Στο μεταξύ, μέρα με την ημέρα, το ενδεχόμενο να κάνει λάθος η ιατρική διάγνωση κάποιος γιατρός μεγαλώνει αφού ο όγκος των ασθενών αυξάνεται με μαθηματική πρόοδο. Είναι καλή και πρέπει να μας εξυπηρετούν, να έχουμε και λίγο υπομονή. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Κάνουν υπεύθυνα τη δουλειά τους, αλλά όταν το σύστημα κουβαλάει εδώ τόσους ανθρώπους, πώς να τα βγάλουν πέρα. Νομίζω ότι είναι ήρωες οι γιατροί. Κάνουν πάρα πολύ καλά τη δουλειά τους, αλλά... Ασφαλισμένος ο οποίος αναζητάει τον γιατρό του δεν τον βρίσκει τελικά. Πληρώνει το υψηλότερο ασφάλιστρο και δεν έχει την περίθαλψη η οποία τουλάχιστον θα έπρεπε να ήταν σε ένα ανεκτό επίπεδο. Έχει σταματήσει να υπάρχει. Και όχι μόνο έχει σταματήσει να υπάρχει, αλλά αρχίζει και γίνεται επικίνδυνη, όπως το έχουμε τονίσει αρκετές φορές, όταν θα πρέπει ένας γιατρός να δει 40-45 άτομα, να εξετάσει ασφαλισμένους οι οποίοι έχουν χρόνιες παθήσεις και επιβαρημένο ιατρικό ιστορικό, και από την άλλη να πρέπει και να συνταγογραφήσει, χωρίς την ανάλογη βοήθεια από νοσηλευτικό προσωπικό ή γραμματιακή υποστήριξη, όταν θα πρέπει να είναι μέσα και σε κανόνες συγκεκριμένους λόγω της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.